Να πάμε λίγο στον κύριο Κύρκο. Βεβαίως. Κύριε Κύρκο, καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε όλοι, το καταλαβαίνουμε, δεν είναι μόνο, σε μια δύσκολη κατάσταση, πραγματικά, ουσιαστικά, και το θέμα του χρέους είναι σημαντικό. Δεν υπήρξε τοποθέτηση στο θέμα της χρέους της 20 Φεβρουαρίου. Κατά συνέπεια, τώρα πάει να προσθεθεί. Ντεζαβαντάζ. Εσείς έχετε την αίσθηση ότι μπορούν εύκολα να αποδεχτούν κάποια συζήτηση για το χρέος ξανά? Είχαμε την τύχη στο Ευρωκοινοβούλιο και συναντήσαμε το δίδυο Μοσκοβισί Ντομπρόφσκι πριν από 3 μέρες. Και έτσι έχουμε μια άμεση εικόνα του πώς βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα ζητήματα. Αυτό που μας είπανε καθαρά, και το λέω παρότι ήταν κλειστή η συνεδρίαση, γιατί είναι κάτι που το έχουν ξαναπεί πολλές φορές και το είπαμε και το 12, είναι ότι αν υπάρξει ολοκλήρωση του προγράμματος, αν υπάρξει, που σημαίνει ακόμα δεν μας χρωστάνε, αλλά μας το χρωστάνε αν υπάρξει, θα ανοίξει κουβέντα για τους 2 τρόπους που μπορεί να ελαφρυνθεί η εξυπηρέτηση του χρέους, που είναι η επιμήκυνση και τα επιτόκια. Αυτό ήταν καθαρό. Αυτό που ζητάνε δηλαδή είναι δείξτε μας ότι προχωράτε τις μεταρρυθμίσεις, ότι μπαίνετε σε μια συμφωνημένη και από τα 2 μέρη πορεία, και ναι, η συζήτηση για το πώς δεν θα είναι δυσβάσταχτη η εξυπηρέτηση του χρέους, γιατί μην ξεχνάμε, η εξυπηρέτηση είναι το πρόβλημα, όχι το μέγεθος του χρέους, είναι το πόσα πληρώνεις κάθε χρόνο για να το εξυπηρετείς. Σωστό. Η εικόνα λοιπόν που πήραμε ήταν πως εφόσον δείξει η ελληνική πλευρά και με τις δικές της προτάσεις, με τη συμφωνημένη αυτό πορεία και από τα 2 μέρη. Αυτό υπάρχει ενδιάμεση συμφωνίας. Αυτό παράταση, είναι. Ας πούμε, που λέμε. Δεν μπορούν να μπουν σε τέτοιες λεπτομέρειες. Αν η συμφωνία. Γιατί μπαίνουμε σε λογικές παράτασης? Μπαίνουμε γιατί έχουμε χάσει τους 4 μήνες. Αυτούς τους 4 μήνες, 5 πια, 5, θα έπρεπε 5, να 5, το είχαμε ολοκληρώσει. Τι λέμε και τι λένε και οι Ευρωπαίοι? Η παράταση ή η μέχρι τώρα πορεία αφορά το κλείσιμο της συμφωνίας που δεχτήκαμε το Φεβρουάριο. Η ελληνική οικονομία όμως, ακριβώς επειδή δεν είναι να σταθεί στα πόδια της, θα χρειαστεί και άλλες ενέσεις χρηματικές και άλλη συμφωνία η οποία θα καλύπτει έναν ορίζοντα. Σε εκείνη τη συμφωνία βεβαίως θα μπει και το πώς θα εξυπηρετηθεί το ήδη υπάρχον χρέος. Είναι τελείως λογική αυτή η προσέγγιση. Αυτό που βλέπω, και να διαφωνήσω εδώ λίγο με την κυρία Σπυράκη, έχουμε χάσει πάρα πολλές ημερομηνίες. Εγώ φοβάμαι πως παρά την πολύ θετική δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού, ακριβώς επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση, πολλές φορές παίζει σε 2 ταμπλό, φοβάμαι πως θα χάσουμε και τη Δευτέρα. Οι ημερομηνίες είναι πάρα πολύ πιεστικές. Όμως, να έχουμε κάτι στο νου μας. Η Ευρώπη, οι θεσμοί έχουν δείξει πως η θέση της Ελλάδας στο ευρώ για αυτούς είναι μη διαπραγματεύσιμη. Είμαι σίγουρος πως οποιαδήποτε δυσκολία και να βρούμε, και όσο δύσκολες και να είναι οι επόμενες μέρες ή εβδομάδες, η τελική κατάληξη θα είναι κάτι που και την Ελλάδα εξασφαλίζει, διότι μια άλλη πορεία θα ήταν καταστροφική, αλλά και την ευρωπαϊκή οικογένεια είχαμε πει. Με συγχωρείτε, κύριε Αναγνωστάκη, επειδή ο κύριος Κύρκος διαφώνησε, ένα λεπτό μόνο να πω κάτι. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να χάσουμε τη Δευτέρα. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να χάσουμε τη Δευτέρα. Δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά διέξοδα. Δεν έχουμε καμία δυνατότητα να χάσουμε τη Δευτέρα. Τα πράγματα παίρνουν τη δική του δυναμική. Καλά, μην τα λέτε στον κύριο Κύρκο. Δεν το λέω στον κύριο Κύρκο. Δεν θα έρθει καταστροφή. Μάλιστα, κύριος Κύρκος. Σωστό, Κύρκο, βοηθήστε λίγο. Όσον αφορά το ΕΚΑΣ, να πούμε ότι εγώ πιστεύω και το ποτάμι έχει κάνει την πρόταση να μην υπάρχουν επιδόματα, να υπάρχει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ανάλογα με τα εισοδηματικά κριτήρια, το τι έχεις δηλαδή να παίρνεις και να εξασφαλίζει η πολιτεία ότι μπορείς να επιβιώσεις με αξιοπρέπεια. Αυτό είναι οι απαντήσεις. Όχι να έχουμε επιδόματα τα οποία μπαίνουν με κριτήρια τα οποία είναι πολύ γενικά, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Τώρα, όσον αφορά αυτό που είπατε για τα νησιά. Ένα λεπτό πριν τα νησιά. Είπατε λίγο πριν, πάμε λίγο στο μεγάλο, ότι τη Δευτέρα θα τη χάσουμε. Όχι, δεν είπα ότι θα τη χάσουμε. Είπα ότι δεν πρέπει να τη χάσουμε. Με καμία περίπτωση. Αλλά φοβάμαι ότι έτσι όπως μας έχει δείξει η κυβέρνηση ότι πηγαίνει, και αυτό συνδέεται και με αυτό που είπε ο συνομιλητής σας πριν για το capital control, θα περάσουμε δύσκολες ώρες, αλλά στο τέλος του δρόμου η μόνη λύση που μπορεί να ικανοποιήσει και τις ανάγκες της χώρας μας και τις ανάγκες των Ευρωπαίων εταίρων είναι μια συμφωνία. Ο Ορδάνης που το ξέρει είπε ότι υπάρχει και η Πέμπτη. Ξέρετε πολύ καλά. Δεν όμως να μην μείνουμε στο αν θα γίνει Δευτέρα ή Πέμπτη. Ας μείνουμε στο σύνολο. Η λύση είναι συμφωνία. Εμείς με τη Μαρία, επειδή έχουμε ζήσει πολλές συνόδους κορυφής,
όταν υπάρχουν τόσο κρίσιμες αποφάσεις, το ξεκινάνε από τη Δευτέρα. Ακριβώς. Και έχουμε μείνει δηλαδή και 10 μέρες σε συνόδους κορυφής εμείς. Να κρατήσουμε ότι είναι υποχρεωτικό να υπάρξει συμφωνία. Γιατί ο Θοδωράκης, ακούστε λίγο, γιατί ο Θοδωράκης ζητάει σύσκεψη πολιτικών αρχηγών τη Δευτέρα? Για να στηρίξει τον Τσίπρα. Για να δώσει μια στήριξη στην κυβέρνηση που να είναι ευρωπαϊκή. Να δείξει ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Γι' αυτό το ζητάει. Και γι' αυτό έχει πει το ποτάμι οποιαδήποτε συμφωνία έρθει με την υπογραφή του Πρωθυπουργού και των Ευρωπαίων Εταίρων, το ποτάμι στη Βουλή θα την ψηφίσει. Γιατί? Για να μην νιώθει ο Πρωθυπουργός ότι είναι εχμάλωτος κανενός μέσα στην κυβέρνηση, κανενός μέσα στο κόμμα του. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Πριν κλείσουμε, θα σας πω δύο λεπτά για τα νησιά. Χθες είχα μια εκδήλωση με τον Επίτροπο Αβραμόπουλο και την κυρία Χριστοδουλοπούλου. Αυτό που μας είπε η Υπουργός, η Υφυπουργός, είναι περιμένουμε τα χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να στηρίξουμε τις δράσεις στα νησιά. Χωρίς αυτά δεν υπάρχει τίποτα. Αυτό το δεν υπάρχει τίποτα είναι σε όλη την οικονομία. Αν δεν υπάρχει ευρωπαϊκή λύση, αν δεν ανοίξουν οι ευρωπαϊκοί κρουνοί, γιατί έχουμε χρήματα τα οποία δικαιούμαστε, δεν θα μπορέσει τίποτα να γίνει. Και αυτό που έχουμε το παράδειγμα στα νησιά και οι γιατροί χωρίς σύνορα έχουν υιοθετήσει ολόκληρη την ΚΟ και μας ενημέρωσαν. Δεν υπάρχει παρουσία του κρατικού μηχανισμού. Ανύπαρκτη. Αυτό που πρέπει λοιπόν εμείς πρώτον να προχωρήσει. Συγγνώμη κύριε Κυρικό. Ναι. Κύριε Κυρικό. Ειλικρινά με εντυπωσίασε. Εγώ σας θεωρώ έναν άνθρωπο με μέτρο. Είναι δυνατόν να λέτε αυτά τα πράγματα? Διαβάστε την ενημέρωση από τους γιατρούς χωρίς σύνορα, κύριε Υπουργέ. Θέλετε να σας καλέσω στην ΚΟ? Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το μόνο πρόβλημα στην ΚΟ. Ακούστε, ακούστε. Χθες ήμασταν και το παρουσίασαν στον Επίτροπο, όχι σε μένα. Καλό, κύριε Κυρκό. Στον κύριο Αβραμόπουλο ακούστε το παρουσίασαν. Αφήστε τον κύριο Αβραμόπουλο. Ο κύριος Αβραμόπουλος να στείλει τα χρήματα και να μην. Και στην κυρία Χριστοδουλοπούλου που ήταν παρούσα. Ο κύριος Αβραμόπουλος, πέστε του. Χαλαρά, κύριε Υπουργέ. Κύριε Υπουργέ, από αυτόν εξαρτάται αν θα λειτουργήσετε. Το έχετε καταλάβει. Από ό,τι φανήκατε σήμερα, το έχετε. Κύριε Κυρκό, το μόνο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στις δομές υγείας στην ΚΟ είναι η έλλειψη παιδιάτρων. Τίποτε άλλο. Το νοσοκομείο λειτουργεί μια χαρά. Για, λοιπόν, για τους πρόσφυγες, κύριε Κουρουπή. Για τους πρόσφυγες. Προσπαθούμε. Προσπαθείτε, αλλά δεν τα καταφέρνετε γιατί δεν έχετε τα μέσα. Καταλάβετε ότι με εσάς είμαι. Δεν είμαι ενάντια. Με εσάς προσπαθούμε να στηρίξουμε. Κύριε Κυρκό μου, μίλαμε πράγματα που δεν είναι κύριε, έτσι. Μου, οι γιατροί χωρίς σύνορα λένε άλλα, κύριε Υπουργέ. Πρέπει να στείλει τα χρήματα που υποχρεούται, κύριε Κυρκό, διότι δεν μας κάνει χάρη. Δεν μας κάνει χάρη για να μην φυσάμεθα εμείς όλο το κόστος της μετανάστευσης. Ζητήστε τα λοιπόν. Ζητήστε τα. Συμφωνώ απόλυτα. Οι Ευρωπαίοι τα χρήματα. Τα χρήματα πρέπει να τα δώσουν. Ζητήστε τα. Πέντε μήνες δεν το έχετε κάνει. Πέντε μήνες περιμένετε τους πρόσφυγες να έρθουν στα νησιά χωρίς να έχετε ετοιμάσει την υποδοχή τους. Πέντε μήνες. Δεν είσαστε κυβέρνηση ενός μήνα. Έχετε λάθος. Μπορεί. Οι γιατροί χωρίς σύνορα με επιβεβαιώνουν μπροστά στον Επίτροπο και στην Υπουργό. Κύριε Υπουργέ, πρέπει να σας πω να ρωτήσετε τον κύριο Αβραμόπουλο από πότε έχει να στείλει χρήματα. Λοιπόν, πάντως, πάμε κύριε Αβραμόπουλο.